Παντρεύει το παρελθόν με το μέλλον μας η Κοσμοτέ προσφέροντας δωρεάν ασύρματο δίκτυο ίντερνετ σε τέσσερις εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Κρήτης. Στην εποχή που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα, εισέρχεται ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού, το παλάτι του βασιλιά Μίνωα και έδρα του Μινοϊκού πολιτισμού. Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου, που φιλοξενεί ευρήματα από ολόκληρη την Κρήτη, καλύπτοντα πάνω από 5.500 χρόνια ιστορία το νησί των Λεπρών, η Σπιναλόγκα, στον κόλπο της Ελούντας, καθώς και το Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου της Ελεύθερνας, που στεγάζει τα ευρήματα των ανασκαφών στην ομώνυμη αρχαία πόλη του Ρεθύμνου, κυρίως από την αυγή του ελληνικού πολιτισμού και τον Όμηρο. Ιδιαίτερα σήμερα, η ασφαλής επιστροφή στην κανονικότητα συνδέεται άμεσα με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προσαρμογή μας στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Στόχοι που διευκολύνονται μέσα από τη σημαντική αυτή χορηγία τη Κοσμοτέ. Χρησιμοποιώντα τα ψηφιακά μέσα, οι επισκέπτε τη Κρήτη, όπω και όλη τη Ελλάδα, μπορούν να στέλνουν εικόνα και ήχο του πολιτισμού μα. Παντού στον κόσμο. Κάθε χρόνο άνθρωποι από κάθε γωνιά του πλανήτη έρχονται στο νησί για να δουν και να θαυμάσουν τους σπουδαίους θησαυρού της ιστορίας και του πολιτισμού του. Η παροχή δωρεάν ίντερνετ στο εξή θα διευκολύνει του επισκέπτε των εν λόγω αρχαιολογικών χώρων και μουσείων να αναζητήσουν πληροφορίε και θα επιτρέψει στου πολιτιστικού φορεί να αναπτύξουν νέου διαδραστικού τρόπου ξενάγησης και παρουσίαση των εκθεμάτων του. Ο ελληνικό πολιτισμό είναι ανθρωποκεντρικό πολιτισμό. Και ο άνθρωπο από τη φύση του θέλει να μαθαίνει αλλά και να μοιράζεται. Αυτή ακριβώς η επικοινωνία όπως την προσωποποίησε η αρχαιότητα στο Γοργοπέδιλο Ερμή, τώρα γίνεται με διαφορετικούς τρόπους. <εγράφι> σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Κοσμοτέ έχει αναλάβει τον εξοπλισμό με δωρεάν Wi-Fi μεγάλων αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε ολόκληρη τη χώρα με στόχο την ανάδειξη της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού με τη δύναμη της τεχνολογίας. Μετά από μια δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας, η τεχνολογία παραμένει βοηθός μας, ώστε να ενισχύσουμε την επαφή με την ιστορία μας. Να προβάλλουμε τη χώρα μα σε κάθε άκρη του κόσμου. Είμαστε περήφανοι που προσφέρουμε υπηρεσίε ίντερνετ σε αρχαιολογικού χώρου και μουσεία τη Ελλάδα. Με τη βοήθεια τη τεχνολογία, πάμε μπροστά και φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλου. Η συνολική επένδυση της Κοσμοτέ για το έργο αυτό ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η προστασία και η ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του ομίλου ΟΤΕ για ένα κόσμο καλύτερο για όλους.